Συνάδελφοι, να κάνουμε μία ενημέρωση εδώ για τη συνάντηση που είχαμε. Καταρχήν, η εικόνα που έδωσε η κυβέρνηση πάνω είναι ότι ασχολείται πυρετοδός για το ζήτημά μας που είναι δύσκολο και θέλει να βάλει το σύνολο των εργαζομένων και να το επιδοτήσει. Χρησιμοποίησε όλη αυτή την επιχειρηματολογία με την οποία είχε σαν αφορμή για να πετάξει ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων από οποιαδήποτε προηγούμενη επιδότηση, δηλαδή ότι δεν μας βρίσκει, ότι υπάρχει πολύ διαδεδομένη μαύρη εργασία. Μας είπε ότι από Δευτέρα θα βγει υπουργική απόφαση που θα προβλέπει να ενταχθούν όσοι έχουν κάνει την αίτησή τους στο Μητρό. Βάλαμε αυτές τις επισημάνσεις που είχαμε συζητήσει, ότι εδώ πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μπουν σε πολλαπλές, να δηλώσουν πολλαπλές ειδικότητες, να μπορούν να ενταχθούν μέσα και συνάδελφοι που ξεκίνησαν την επαγγελματική του δραστηριότητα και από πέρυσι, και αντίστοιχα να μπορεί να υπάρχει διόρθωση του λάθους. Μας είπε βέβαια ότι εδώ και κάποιες μέρες αυτό έχει λυθεί. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όλα αυτά στην πράξη, στην ίδια την εικόνα της ζωής μας, διαψεύδονται. Πρώτον, γιατί εμείς εδώ προσπαθούμε αυτή τη συνάντηση να την κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και μόνο με τις κινητοποιήσεις μας καταφέραμε να δεχτούν να κάνουν μία συζήτηση με τους εκπροσώπους των σωματείων μας και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε εδώ την αγωνία όλων των συναδέλφων, όλων σας. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να περάσουν σαν δίθεστα ψηλά ή σαν μία στοχεία το κονδύλι που ο ίδιος ο νόμος που ψηφίσανε προβλέπει επιδότηση ελάχιστον. Μας είπανε μάλιστα ότι είναι ενδεικτικό. Μας είπανε μάλιστα με ένα πολύ εύκολο και ελαφρύ τρόπο είναι ότι δηλώσει στο Μητρό και τέλος πάντων δήλωσε κάτι για να σε πάρει. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι αυτά δεν εκφράζουν τίποτα άλλο παρά μία αγωνία που έχουν να απαντήσουν πάνω στα πιεστικά μας αιτήματα τι θα γίνει με την επιβίωσή μας. Και νομίζω τώρα τέλος ότι πρέπει να οξύνουμε για αυτά τα οποία δεν δεσμεύτηκαν ούτε καν εδώ. Δηλαδή το πλέγμα αυτών των μέτρων που είναι η αναστολή πληρωμών σε εφορίες, σε τράπεζες, σε ΔΕΚΟ. Αυτά μας λέει η εκπρόσωπος εδώ του Υπουργείου, ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να συζητήσουν 5 Υπουργεία. Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει 5 Υπουργεία, όταν εδώ πραγματικά βρίσκαμε μεγάλο εμπόδιο στο 1. Λοιπόν, οι αγώνες μας στο επόμενο διάστημα και η κλιμάκωσή τους θα οδηγήσει αυτά τα 5 Υπουργεία να κάτσουν να συζητήσουν και να δώσουν απαντήσεις. Εμάς τώρα η σημερινή μας κινητοποίηση ήταν μια απάντηση και στην πρωινή συνέντευξη της Υπουργού Πολιτισμού που εμφάνισε ότι η κατάσταση που ζούμε είναι ευθύνη δική μας. Γιατί δεν φροντίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να μην δουλεύουμε μαύρα, να φροντίζουμε να έχουμε εργασιακές σχέσεις. Επίσης βάλαμε ότι στις εξαιρέσεις από την επιδότηση αυτή που προβλέπουμε, βάλαμε ότι πρέπει να προβλεφθεί και για να μην εξαιρεθούν αυτοί που έχουν κάνει μια σειρά συναυλίες που φαίνεται με αυτή τη διαδικασία του ΟΝΟΦ, δηλαδή η σύμβαση μιας μέρας. Δεσμεύτηκε ότι θα είναι μέχρι 5 τέτοιες εμφανίσεις ανά μήνα, δηλαδή για τον Σεπτέμβρη και αντίστοιχα για τον Οκτώβρη, δεν θα είναι εμπόδιο, μένει να επιβεβαιωθεί. Βάλαμε τα ζητήματα που αφορούσαν συναδέλφους που εργάζονται με κάποιες συμβάσεις για κάποιες λίγες ώρες, ένα ο δύο. Στην αρχή μας έβαζε ότι αυτό δεν μπορούμε να το καλύψουμε. Και νομίζω ότι εμείς πιέσαμε και δεσμεύτηκε ότι θα το μεταφέρει στον Υπουργό να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη που υπήρχε και στις προηγούμενες επιδοτήσεις, δηλαδή να μην είναι πάνω από το 50% αυτό το 50% που έβαζε στις προηγούμενες επιδοτήσεις.
Και εμείς εδώ παραμένουμε σε μία ετοιμότητα μέχρι να δούμε αν οι δεσμεύσεις γίνουν πραγματικότητα μέσα στην άλλη εβδομάδα, που όπως μας είπανε θα υπάρχει η φόρμα που θα βγει για τις, για τις δηλώσεις, αλλά και η φόρμα, αλλά και η υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τους όρους. Και είμαστε και σε ετοιμότητα για να καλυφθούν και όλες οι άλλες τα όλα μας αιτήματα με αυτό το πλέγμα μέτρων που αφορά τους μακροχρόνια άνεργους, που αφορά συναδέλφους, τέλος πάντων, οι οποίοι χρειάζονται τώρα εδώ να μην πληρώσουν δάνεια, εφορία, να μην τους κοπεί το ρεύμα. Για αυτά τους λόγους εμείς είμαστε σε ετοιμότητα, κλιμακώνουμε. Εμείς σαν σύλλογος προετοιμάζουμε και τη γενική μας συνέλευση να συζητηθεί αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.